Ράδιο Σύμπαν. Το Ράδιο Σύμπαν αναλαμβάνει νέα εκστρατεία, μέσω βέβαια του καθηγητή Λάμπη Εκλέζου, νέα εκστρατεία για τον εντοπισμό αγνοωμένων Αυστραλών στρατιωτών στην Ελλάδα. Ο κύριος Εκλέζος έγινε γνωστός σε ολόκληρη την Αυστραλία με την ανακάλυψη 162 Αυστραλών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στις 16 Ιουλίου του 1916 στην περιοχή Φρομέλα της Γαλλίας και θαύτηκαν από Γερμανούς σε ομαδικούς τάφους χωρίς κανένα ενδεικτικό. Τα λείψανα των στρατιωτών εντοπίστηκαν το 2008 από τον ελληνικής καταγωγής καθηγητή, ο οποίος ξεκίνησε την έρευνα για τον εντοπισμό των τάφων. Όταν, θέλοντας να συμβάλλει στη δημιουργία του συνδέσμου συγγενών και φίλων στρατιωτών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, άρχισε να μελετά τη μάχη της Φρομέλ και να αναλύει τις λεπτομέρειες που συγκέντρωνε. Μιλώντας λοιπόν στην εκπομπή Ράδιο Συνεντεύξεις, ο κ. Εγκλέζος ζήτησε τη βοήθεια του παρουσιαστή Θωμά Τσαμούρα, με τον οποίο μιλήσαμε και πριν από λίγο, και των διασυνδέσεων του σταθμού Ράδιο Σύμπαν στην Ελλάδα για τον εντοπισμό 20 έως 25 στρατιωτών που σκοτώθηκαν στην περιοχή Βέβη της Φλόρινας τον Απρίλιο του 1941 και άλλους 10 έως 12 σε περιοχή κοντά στον Ισθμό της Κορίνθου την ίδια περίοδο. Οι Αυστραλοί στρατιώτες θαύτηκαν σε άγνωστα σημεία των παραπάνω περιοχών από Γερμανούς στρατιώτες. Θυμίζουμε τα σημεία Βέβη Φλόρινας και Ισθμός Κορίνθου. Ο κ. Τσαμούρας δεσμεύτηκε να συντονίσει την έρευνα για στοιχεία που ίσως οδηγήσουν στον εντοπισμό των λειψάνων των στρατιωτών, χρησιμοποιώντας τις εφημερίδες και τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της Φλόρινας και της Κορίνθου για την ενημέρωση των κατοίκων των δύο περιοχών, καθώς και την περισυλλογή όλων των πληροφοριών που τυχόν να προκύψουν. Προσπαθώντας λοιπόν να συμμετέχουμε και εμείς τα πρωινά δρομολόγια του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκη σε αυτήν την προσπάθεια, καλούμε όσους μας ακούνε από αυτήν την περιοχή, από την Βέβη της Φλόρινας και την ευρύτερη περιοχή. Εφόσον έχουν οποιαδήποτε στοιχεία να επικοινωνήσουν μαζί μας και εμείς βέβαια θα τα μεταφέρουμε σε όσους έχουν αναλάβει την πρωτοβουλία. Κατάγεται από το ξινό νερό του νομού Φλόρινας, είναι δικηγόρος πρωτοδικείου Φλόρινας και με έδρα το Αμίντιο, είναι πτυχιούχος νομικής σχολής Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης, πτυχιούχος φιλοσοφικής σχολής Τμήμα Φιλοσοφία, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδικότητα στην φιλοσοφία, είναι επίσης ερευνητής της ιστορίας περιοχής Αμιντέου και Φλόρινας, επίσης εισηγητής της καθιερώσεως της και ίδρυσης της επετείου της 6ης Νοεμβρίου, ημέρα απελευθέρωσης του Αμιντέου από τους Τούρκους για πολλά χρόνια, που δεν τιμούνταν όπως θα έπρεπε. Κύριε Ευάγγελε Ιωαννίδη, καλωσορίσατε στο Ράδιο Σύμπαν και στην εκπομπή Ράδιο Συνεντεύξεις. Καλησπέρα σας κύριε Τσαμούρα από το ακριτικό και ιστορικό Αμίντεο Φλόρινας. Τους θερμούς χαιρετισμούς μας στην αγαπημένη μας ελληνική ομογένεια της Αυστραλίας, αλλά και σε όλους τους Αυστραλούς. Εμείς εδώ θεωρούμε φίλη και σύμμαχο χώρα την Αυστραλία. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Να πω επίσης και στους φίλους ακροατές ότι η γνωριμία μας με τον κύριο Ιωαννίδη έγινε εξαιτίας βέβαια την πρόσκληση που μας έκανε πριν αρκετούς μήνες ο ιστορικός κύριος Λάμπης Εγκλέζος από τη Μελβούρνη. Να ακολουθήσουμε κάποια στοιχεία που μας έδωσε αναφορικά με τους 22 αγνοούμενους Αυστραλούς στρατιώτες οι οποίοι χάθηκαν στην περιοχή
περιοχή της Βέβη Φλωρίνης μετά τον πόλεμο που έγινε εκεί μεταξύ από τις 11, 12 και 13 Απριλίου 1941 στην περιοχή του Κλειδιού κοντά στη Βέβη Φλωρίνης. Μια έρευνα βέβαια που ξεκινήσαμε πριν αρκετούς μήνες που είχε σαν συνέπεια βέβαια να δημοσιευτούν αρκετά πράγματα στον τοπικό τύπο της Φλώρινας. Από εκεί βέβαια γνωριστήκαμε με τον κύριο Ιωαννίδη, ο οποίος ανέλαβε να κάνει και ο ίδιος μια μικρή έρευνα. Και επειδή οι καιρικές συνθήκες ήταν κάπως δύσκολες για την περιοχή της Φλώρινας εδώ και αρκετό καιρό, ο κύριος Ιωαννίδης ολοκλήρωσε την έρευνά του και σήμερα θέλει να μας την παρουσιάσει. Γι' αυτό το λόγο τον καλωσορίζουμε βέβαια στην εκπομπή. Τον ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον που δείχνει και πιστεύω η αλληλεγγύη που υπάρχει μεταξύ τους λαούς της Αυστραλίας και της Ελλάδος, αλλά ιδιαίτερα εμάς τους Έλληνο-Αυστραλούς, που πιστεύω είμαστε ο ενωτικός κρίκος μεταξύ των δύο αυτών λαών, μας δίνει μια ιδιαίτερη τιμή και χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Ευάγγελο Ιωαννίδη σήμερα στη σημερινή μας εκπομπή. Λοιπόν, το μικρόφωνο είναι στη διάθεσή σου και μπορούμε να ξεκινήσουμε βέβαια να μας πείτε ακριβώς η έρευνα που κάνατε και τι ακριβώς βρήκατε μέχρι στιγμής. Καταρχήν, κύριε Τσαμούρα, θέλω να τονίσω ότι ήταν χαρά και τιμή μου να συνεργαστώ μαζί σας και είμαι ευτυχής που υπάρχουν ακόμη ραδιόφωνα, ερευνητές που ασχολούνται με την ιστορία και μια τέτοια ιστορία που έχει αφήσει αιματηρές σελίδες πίσω της. Η έρευνα είχε κάποιες δυσκολίες από την αρχή, γιατί χρειάστηκε να ανατρέξω σε αρχεία, σε δημοσιεύσεις, σε βιβλία, ακόμη και το ίντερνετ ήταν εξαιρετικά χρήσιμο για να βρούμε στοιχεία, όπως βεβαίως να δω τι θα μπορούσα να μάθω από γέροντες της περιοχής που ευτυχώς βρίσκονται ακόμη εν ζωή και μου χορήγησαν κάποια στοιχεία και κάποιες πληροφορίες πολύ σημαντικές, οι οποίες θα είχαν χαθεί αλλιώς αν δεν είχαμε ενδιαφερθεί. Πολύ ωραία. Καταρχήν θα πρέπει να βάλουμε το ιστορικό πλαίσιο αυτής της μάχης που έγινε εδώ στην περιοχή μας. Τα στενά του Κλειδίου θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν οι δεύτερες θερμοπύλες της Ελλάδας λόγω της τοποθεσίας στην οποία βρίσκονται και λόγω της γεωγραφίας τους. Και σε άλλες σημαντικές ιστορικές στιγμές της χώρας μας έπαιξαν ρόλο κλειδί και άλλες μεγάλες μάχες παλαιότερα έγιναν σε αυτά τα στενά, κρίσιμες για το μέλλον του έθνους. Μια από αυτές τις μάχες ήταν και η μάχη των στενών Κλειδίου, η οποία ονομάζεται κατά τη γνώμη μου λανθασμένα ως μάχη της Βέβης και συντελέστηκε το διήμερο 11 και 12 Απριλίου 1941. Με βάση την έρευνα και όσα στοιχεία κατόρθωσα σε αυτό το διάστημα να συλλέξω, και εδώ θα ήθελα να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι στις ιστορικές έρευνες πάντα υπάρχει περιθώριο προσθήκης. Πάντα είναι καλοδεχούμενες και οι διορθώσεις και η συμπλήρωση του υλικού. Κανείς δεν κατέχει το αλάθητο σε αυτές. Και θα ήθελα εδώ λοιπόν να ξεκινήσω από το ιστορικό πλαίσιο, όπως σας είπα πριν, της μάχης αυτής. Τι συνέβη τότε? Στις 6 Απριλίου είχαμε την επίθεση των Γερμανών κατά της χώρας μας. Είχε προηγηθεί η νικηφόρα έκβαση του πολέμου με τους Ιταλούς, είχαν συντριβεί οι ιταλικές φασιστικές δυνάμεις στη Βόρειο Ήπειρο και οι Γερμανοί αποφάσισαν να επέμβουν για να διασώσουν το κύρος και το γόητρο του συμμάχου τους Μουσολίνη. Η Ελλάδα δέχθηκε την άνανδρη επίθεση στις 6 Απριλίου και προσπάθησε να αντισταθεί. Στη προσπάθειά της αυτή είχαν γίνει προετοιμασίες για να υπάρξει μια βοήθεια από την πλευρά των συμμάχων Βρετανών, Αυστραλών, Νεοζηλανδών. Οι σύμμαχοι είχαν υποβάλει κάποια σχέδια αμήνης στην κεντρική στρατιωτική διοίκηση των Ελλήνων. Τότε αρχιστράτηγος του ελληνικού στρατού ήταν ο Παπάγος. Υπήρχαν κάποιες διαφωνίες ως προς το πώς θα αντιμετωπίσουν την αναμενόμενη επίθεση από τις δυνάμεις των Γερμανών. Δεν γνώριζαν ακόμη, προσπαθούσαν με την αντικατοσκοπία να μάθουν από πού θα έρχονταν ο εισβολέας. Θα εισέβαλε μόνον από τα σύνορα της Βουλγαρίας ή θα περνούσε και από τα σύνορα της Ιουγκοσλαβίας. Αυτό δημιουργούσε έρηδες μεταξύ των συμμάχων και των Ελλήνων στρατιωτικών ως προς το ποια ανάπτυξη θα έχει το μέτωπο αμήνης. Τελικά, μετά από διαφωνίες,
κατέληξαν ότι θα πρέπει να αμυνθούν σε περίπτωση που έχουμε εισβολή και από τη Ιουγκοσλαβία με μέτωπο εκτινόμενο προς βορράν και σε μεγάλο πλάτος. Στις 8 Απριλίου όμως είχε καταρρεύσει ήδη η εξ αρχής αβέβαιη αντίσταση της Ιουγκοσλαβίας και οι δυνάμεις των ναζιστών προχωρούσαν ακάθεκτες για να εισβάλλουν και στην Ελλάδα. Είχε συγκροτηθεί το συγκρότημα W, το οποίο αποτελούνταν από το Βρετανικό Εκστρατευτικό Σώμα που περιελάμβανε δυνάμεις Άγγλων, Αυστραλών και Νεοζηλανδών, όπως επίσης περιελάμβανε και δυνάμεις ελληνικές. Ανάμεσά τους ήταν οι δυνάμεις της 20ης Μεραρχίας και το Σύνταγμα Δωδεκανησίων Εθελοντών, το οποίο έπαιξε και ιδιαίτερο ρόλο σε αυτή τη μάχη των στενών του κλειδίου. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν έχουμε τη συγκρότηση ενός εκστρατευτικού σώματος, το συγκρότημα W, το οποίο αποτελούνταν από δύο κυρίως δυνάμεις. Το Βρετανικό, όπως σας είπα, εκστρατευτικό σώμα και το τμήμα στρατιάς Κεντρικής Μακεδονίας. Μικρότερο τμήμα του συγκροτήματος W, με απόφαση του διοικητή του Henry Maitland Wilson, απετέλεσε η δύναμη Mackay, που περιελάμβανε τον ελληνικό υποτομέα Κέλης και τον βρετανικό υποτομέα Κυρλί Βερβέν, σημερινά στενά κλειδίου. Αυτή η μικρή δύναμη, η δύναμη Mackay, ανέλαβε να κρατήσει τα στενά ως μια άλλη δύναμη των 300 του Λεωνίδα, που όπως στην αρχαιότητα φύλαξαν τις εκεί Θερμοπύλες, ανέλαβαν να κρατήσουν τον εχθρό όσο μπορούσαν και να τον καθυστερήσουν. Όμως, ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, είχαμε σύγκρουση στο σχεδιασμό. Μεταξύ των σχεδίων που ήθελε να εφαρμόσει ο διοικητής, ο Βρετανός διοικητής του εκστρατευτικού σώματος, ο κύριος Henry Maitland Wilson, και η στρατιωτική του τμήματος στρατιάς Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίοι βλέποντας την κατάρρευση της Ιουγκοσλαβίας, θεώρησαν πως πρέπει οι δυνάμεις να αναπτυχθούν νοτιότερα σε άλλα σημεία για να έχουν επαρκέστερη αμυντική ικανότητα απέναντι στις εχθρικές επιθέσεις. Ο στρατηγός Wilson όμως επέδειξε ιδιαίτερη απρονοησία στο θέμα αυτό, δεν μπορώ αλλιώς να το χαρακτηρίσω, και δεν δέχτηκε τις εισηγήσεις των υπευθύνων του επιτελείου του τμήματος στρατιάς Κεντρικής Μακεδονίας. Και έτσι επέμεινε στο να αναπτυχθούν οι δυνάμεις, οι βρετανικές και οι ελληνικές, στα στενά του κλειδίου και να ανακόψουν εκεί την προέλαση των Γερμανών προς τον νότο. Αυτό αργότερα αποδείχτηκε τραγικό του σφάλμα και θα δείτε γιατί συνέβη αυτό. Οπότε, στην περίπτωσή μας αυτή, επιλέγει ο Wilson ως αμυντική γραμμή τα στενά του κλειδίου, παρά τις αντιδράσεις των Ελλήνων. Και εκεί αρχίζουν πλέον να κινούνται οι Γερμανοί προς νότον, καταλαμβάνουν τη Βέβη στις 11 Απριλίου και κάνουν τις πρώτες αναγνωριστικές επιθέσεις εις βάρος των εκεί εγκατεστημένων συμμαχικών και ελληνικών δυνάμεων που αποτελούσαν τη δύναμη Mackay το απόγευμα της 11ης Απριλίου. Και συγκεκριμένα, γερμανικά τα θωρακισμένα, παρά τις προσπάθειες, παρέμειναν καθυλωμένα μπροστά από τα ναρκοπέδια και δεν μπόρεσαν εκείνη τη βραδιά να απειλήσουν την διάβαση Κυρλί Δερβέν. Παρά τις διαφωνίες όμως, δεν έφτανε μόνο αυτό, υπήρξε και έντονη καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων από πλευράς των διοικητών του Βρετανικού Εκστρατευτικού Σώματος. Και άρχισαν τα εκεί εγκατεστημένα τμήματα του Συντάγματος Δωδεκανησίων, του Ελληνικού Συντάγματος Δωδεκανησίων, που ήταν Σύνταγμα Εθελοντών και αποτελούσε τμήμα της στρατιάς Κεντρικής Μακεδονίας, να αναρωτιούνται και να υποψιάζονται
πως κάτι άσχημο μπορεί να συμβαίνει στην περίπτωση αυτή. Δυστυχώς, οι υποψίες τους αυτές αργότερα με την εξέλιξη που πήραν τα πράγματα και την τροπή της μάχης επιβεβαιώθηκαν σε μεγάλο βαθμό. Το ίδιο βράδυ, στις 11 προς 12 Απριλίου, συνέβη και κάτι απίστευτο που δείχνει τουλάχιστον ανοργανωσιά. Ο σύνδεσμος μεταξύ του 3ου τάγματος Δωδεκανησίων και των Βρετανικών δυνάμεων διεκόπη, όπως αναφέρεται στην ιστορία, υπό των Βρετανών, άνευ προειδοποιήσεως και διάγνωστων λόγων. Όμως, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, το Βρετανικό πυροβολικό άρχισε να βάλει καταιγιστικά, προκαλώντας την απορία των αξιωματικών του Συντάγματος Δωδεκανησίων, καθώς οι περίπολοι του Συντάγματος Δωδεκανησίων ανέφεραν πλήρη ηρεμία στις γερμανικές γραμμές. Και δεν μπορούσαν να εξηγήσουν γιατί συμβαίνει αυτό. Οι αξιωματικοί λοιπόν του Συντάγματος υποψιάστηκαν ότι παρά τις περιαντιθέτου διαβεβαιώσεις των Βρετανών τις προηγούμενες ημέρες, ότι αυτοί δεν πρόκειται να εγκαταλείψουν ποτέ τα στενά του Κυρλίδερβεν, υποψιάστηκαν ότι τα πυκνά πυρά πυροβολικού είχαν διπλό σκοπό. Αφενός να δηλώσουν δήθεν παραμονή και παρουσία στις θέσεις που κατήχαν οι Βρετανοί ως εκείνη τη στιγμή, και αφετέρου να αποτρέψουν τυχόν νυχτερινή επίθεση των Γερμανών κατά των ήδη συμπτυσσόμενων και συνεπώς ευάλωτων τμήματων τους. Και παρά το ότι έγιναν δύο απόπειρες αξιωματικών του Συντάγματος Δωδεκανησίων να έλθουν σε επαφή με τους Βρετανούς, αυτές απέτυχαν περιέργως, διότι η Βρετανική φρουρά τους απαγόρευσε να μπουν στον Βρετανικό τομέα ευθύνης. Και δεν έφτανε αυτό, οι Βρετανοί επιτελείς αρνήθηκαν να απαντήσουν και στις τηλεφωνικές κλήσεις του διοικητή του Συντάγματος. Και αυτά τα αναφέρει ο ταγματάρχης Κλαδάκης στα απομνημονεύματά του. Βλέπουμε λοιπόν ότι τελικά, παρά τις διαβεβαιώσεις των Βρετανών διοικητών του εκστρατευτικού σώματος, είχαν αρχίσει ήδη την υποχώρηση, ενώ οι ίδιοι είχαν επιμείνει και είχαν επιλέξει αυτό το σημείο αμήνης, παρά τις αντίθετες εισηγήσεις των Ελλήνων, που προέτρεπαν ότι η σωστή γραμμή αμήνης είναι να αναπτυχθούν οι δυνάμεις αυτές στη γραμμή Σινιάτσι-Κοβούρινος, νοτιότερα. Πράγμα που κατόρθωσαν να κάνουν λίγες μέρες αργότερα μόνες τους οι ελληνικές δυνάμεις και καθυστέρησαν πολύ περισσότερο τους επελάβνοντες Γερμανούς. Εν ολίγης, αφού είχε απολεστεί πολύτιμος χρόνος σε διαφωνίες, πείσματα, καθυστερήσεις, ανοργανωσιά, ο Ουίλσον εδέησε επιτέλους να αντιληφθεί την ορθότητα των προτάσεων του τμήματος στρατιάς Κεντρικής Μακεδονίας και τότε έκανε το εξής πάλι περίεργο. Όχι μόνο απαγόρευσε τη σύμπτυξη του Συντάγματος Δωδεκανησίων, αφήνοντάς τους ακάλυπτους από την ανατολική πλευρά, αλλά τους υπήγαγε για τις ημέρες τις δύο αυτές που αναφέραμε, 11 και 12 Απριλίου, στις άμεσες διαταγές του Μακέι. Δηλαδή, όπως γράφουν και βιβλία που έχουν ασχοληθεί με την ιστορία του Συντάγματος Εθελοντών, του Συντάγματος Δωδεκανησίων. Ο Ουίλσον, και αυτό σας το διαβάζω ακριβώς όπως έχει γραφεί, απέσπασε από την ελληνική στρατιωτική διοίκηση το Σύνταγμα Δωδεκανησίων και ταυτόχρονα του απαγόρευσε κάθε επικοινωνία με τους Βρετανούς πλέον προϊσταμένους του, ακριβώς τη στιγμή που θα άρχιζε σύμπτυξη και ακριβώς τη στιγμή που απαιτούνταν στενή επαφή και συντονισμός όλων των επιμέρους τμήματων του μετόπου. Φάνηκε λοιπόν από αυτή τη συμπεριφορά των διοικούντων, το τονίζω, ήταν θέμα ευθυνών των διοικούντων, όχι των απλών στρατιωτών και απλών αξιωματικών, ότι οι Βρετανοί δεν σκόπευαν να τηρήσουν καμία από τις δεσμεύσεις τους και θα άφηναν ολόκληρο το Σύνταγμα των Δωδεκανησίων στις θέσεις του, στην περιοχή Κέλης, στον υποτομέα Κέλης, εκτεθειμένο από Ανατολή και Δύση,
για να ασχοληθούν μαζί του οι Γερμανοί και εκείνοι να αρχίσουν τη σύμπτυξη ανενόχλητη. Περνάμε λοιπόν από τις 11 στις 12 Απριλίου που γίνεται η κυρίως μάχη των στενών κλειδίου για να δούμε τι συνέβη τελικά. Στις 12 Απριλίου όλες οι πηγές αναφέρουν άσχημες καιρικές συνθήκες την προηγουμένη, αλλά στις 12 Απριλίου η χιονόπτωση και η βροχή είχαν τελικά σταματήσει, η θερμοκρασία είχε αρχίσει να ανεβαίνει, η ομίχλη είχε διαλυθεί και η ορατότητα πλέον ήταν άριστη για να διεξαχθούν επιχειρήσεις. Συνεπώς, καλυτέρευαν εκείνη την ημέρα οι συνθήκες, αν και όπως προκύπτει, το ύψος του χιονιού, μολονότι είχαμε 12 Απριλίου, στα υψώματα που ήταν ανεπτυγμένο το Βρετανικό Εκστρατευτικό Σώμα και οι ελληνικές δυνάμεις του Τμήματος Στρατιάς Κεντρικής Μακεδονίας, είχε φτάσει στα 30 εκατοστά. Όμως, λόγω της κακοκαιρίας των προηγούμενων ημερών, υπήρχαν ελλείψεις σε τρόφιμα στις δυνάμεις των Ελλήνων. Και αποφάσισαν οι διοικούντες στο Σύνταγμα Δωδεκανησίων να στείλουν μεταγωγικά και οχήματα για να παραλάβουν τρόφιμα και εφόδια από το Αμίντεο. Ελάχιστα από τα οχήματα αυτά μπόρεσαν να επιστρέψουν για να φέρουν βοήθεια στις δυνάμεις της ανεπτυγμένης στον υποτομέα Κέλης. Εγκλωβίστηκαν στο Αμίντεο λόγω της σύγχυσης που προκλήθηκε αργότερα από τις ενέργειες των Βρετανών. Και μόνο λίγα μπόρεσαν να εφοδιαστούν και να επανέλθουν έγκαιρα στις βάσεις τους. Τα περισσότερα δεν επέστρεψαν ποτέ. Και έτσι, το Σύνταγμα Δωδεκανησίων έχασε και τα μεταφορικά του μέσα, λόγω της απρονοησίας και της ανοργανωσιάς που επιδείχθηκε από τους διοικούντες. Το πρωινό, με το που χάραξε, γερμανικά στούκας, γερμανικά αεροσκάφη, άρχισαν να πετούν σε χαμηλό ύψος και να κατοπτεύουν τις θέσεις του Βρετανικού Εκστρατευτικού Σώματος και των ελληνικών δυνάμεων. Στις 8 το πρωί, στα υψώματα βόρεια της Κέλης, μπροστά από το μέτωπο, αυτοκίνητα ακολουθούμενα από μεγάλο αριθμό αρμάτων μάχης και μηχανοκίνητου πυροβολικού, άρχισαν να αποβιβάζουν τους πρώτους γερμανούς πεζικάριους και άρχισαν να εγκαθιστούν παρατηρητήρια στα υψώματα της γύρω περιοχής. Και εκεί, ότου θαύματος, το δραστήριο όλη την προηγούμενη νύχτα και χωρίς στρατηγικό λόγο βρετανικό πυροβολικό είχε ήδη σιγήσει από την αυγή. Και παρά τις συνεχείς και απεγνωσμένες εκκλήσεις των Ελλήνων του Συντάγματος Δωδεκανησίων, δεν πραγματοποίησε το συμφωνημένο και προβλεπόμενο από τα σχέδια μάχης φράγμα πυρός μπροστά στους επελάβνοντες τότε Γερμανούς. Και θέλω να σας τονίσω ότι όπως προκύπτει από επίσημα έγγραφα και βιβλία όμως που αφορούν τη μάχη αυτή, μόνο εκείνη τη στιγμή μόνον η ελληνική παιδινή πυροβολαρχία και ο αντιαρματικός ουλαμός 75 χιλιοστών εκτελούσαν συνεχείς βολές από τις περιτοκλειδί θέσεις τους. Και μπαίνουμε στη κυρίως φάση της μάχης. Στις 8.30 το πρωί, η πρώτη τεθωρακισμένη μεραρχία SS Adolf Hitler επιτέθηκε με σκοπό τη διάνοιξη της στενοπού κλειδίου. Είχε ανατεθεί από τη γερμανική διοίκηση σε αυτήν την μεραρχία ο στόχος αυτός. Και συγκεκριμένα σε ένα κομμάτι της επίλεκτης αυτής μεραρχίας που ονομάστηκε Ομάδα Μάχης Βιτ. Πήρε δηλαδή το όνομά της από τον διοικητή ταγματάρχη της ομάδας, Φρίτς Βιτ, και είχε αναλάβει την κύρια προσπάθεια στα ανατολικά της οδού που βρίσκεται στα στενά. Τι προσπάθησαν να πετύχουν οι Γερμανοί? Οι Γερμανοί ξεκίνησαν τη διαδικασία διάνοιξης των στενών στο σημείο συνδέσμου μεταξύ του βρετανικού μηχανοκίνητου τάγματος ανιχνευτών και του 2-8 αυστραλιανού τάγματος πεζικού. Το 2-8 αυστραλιανό τάγμα πεζικού
όπως προκύπτει από την έρευνά μου, ήταν ένα μαρτυρικό τάγμα που υπέστη τις ολέσριες συνέπειες των αποφάσεων του Ίλσον και της Βρετανικής Διοικήσεως. Τα σφοδρά πειρά που ακολούθησαν πολυβόλων, όλμων, στην αρχή αποδιοργάνωσαν τις εκεί δυνάμεις και μετά από μάχη 2,5 ωρών, στις 11 το πρωί, γερμανικά τμήματα διείσδυσαν και υπερκέρασαν το Αυστραλιανό αυτό τάγμα. Οι Άγγλοι ανιχνευτές δέχτηκαν ισχυρή πίεση από τους επιτιθέμενους και από σφάλμα τους, επειδή νόμιζαν ότι το 2-8, το Αυστραλιανό 2-8 τάγμα άρχισε ήδη την υποχώρηση, πράγμα που δεν είχε όμως συμβεί, άρχισαν οι Άγγλοι ανιχνευτές να συμπτύσσονται γρήγορα και λανθασμένα προς το σιδηροδρομικό σταθμό του κλειδίου που βρίσκεται στο εσωτερικό της στενοπού. Αυτό άνοιξε το δρόμο για τους Γερμανούς και δημιούργησε χάος και κενό μεταξύ των εκεί ταγμένων Αυστραλιανών ταγμάτων 2-4 και 2-8, απέκοψε δε τις επικοινωνίες μεταξύ της διοίκησης και του 2-8. Αυτό είχε δραματικές συνέπειες μετά. Γιατί οφείλω να πω ότι στο σημείο που έγινε η μάχη ήταν ανεπτυγμένα στα ανατολικά υψώματα της οδού, ήταν ανεπτυγμένο το 2-8 τάγμα των Αυστραλών, Αυστραλιανό τάγμα πεζικού. Στα δε δυτικά βρίσκονταν το μηχανοκίνητο τάγμα ανιχνευτών και ακόμη πιο δυτικά βρίσκονταν το 2-4 Αυστραλιανό τάγμα πεζικού. Οι μοιραίες αποφάσεις, η ανοργανωσιά, η έλλειψη συντονισμού, η ανεπίτρεπτη, η θελημένη από την πλευρά των Βρετανών διακοπή των επικοινωνιών μεταξύ Ελλήνων και Βρετανών, μοιραία είχαν τραγικά αποτελέσματα. Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών. Μεταδίδομεν το πρώτον ανακοινωθέν του Ελληνικού Γενικού Στρατηγίου. Ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις προσβάλλουν από τις 5:30 πρωινής της σήμερον τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της Ελληνοαλβανικής Μεθορίου. Ημέτερε δυνάμεις αμήνονται του πατρίου εδάφους. Σκληρά πολεμάτε πάνω στα βουνά, παιδιά στη γλυκιά Παναγιά, προσευχόμαστε όλες να έρθετε ξανά. Σ' αγαπούνε και για κάποιον ξενυχτούνε και στενάζουνε. Όσοι πίκρα κι τρεμούλα σε μια τίμια ελληνοπούλα δεν ταιριάζουνε. Ελληνίδες του Ζαλόγγου και της πόλης και του Λόγγου και πλακιώτισσες, όσο κι αν πικρά πονούμε, υπερήφανα ας πούμε σαν σουλιώτη. Μεταξύ της 11ης πρωινής και 12ης, γερμανικά τεθωρακισμένα, όπως προκύπτει από βιβλία και άλλες πηγές, αντάλλαξαν πυρά με λίγα βρετανικά ελαφρά τεθωρακισμένα και σχεδόν αμέσως, αμέσως. Πράγμα που προκύπτει και από τις μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής που πήρα τις προηγούμενες μέρες, τα Βρετανικά άρχισαν να συμπτύσσονται με ταχύτητα προς το εσωτερικό των στενών. Θα μπορούσε να ήταν κατανοητό αυτό,
εάν αντιμετώπιζαν μια ισχυρή δύναμη πυρός από γερμανικά τεθρακισμένα. Όμως οι Βρετανοί άρχισαν σύμπτυξη ενώ δεν αντιμετώπιζαν απέναντί τους τεθωρακισμένα βαρέα, αλλά τεθωρακισμένα αυτοκινούμενα πυροβόλα εφόδου. Και ακόμη, το μη φυσιολογικό ήταν ότι η μη κινητοποίηση του σε εφεδρεία τεθωρακισμένου τάγματος οσάρων που βρίσκονταν σε εφεδρεία στο χωριό Περδίκας ενέτεινε τις υποψίες των Ελλήνων και ειδικά των αξιωματικών του Συντάγματος Δωδεκανησίων ότι οι Βρετανοί, η διοίκηση των Βρετανών, δεν έχει σκοπό να τηρήσει τη δέσμευσή της και να κρατήσει τα στενά μέχρι ότου συμπτυχθούν όλες οι δυνάμεις, παρότι λανθασμένα η ίδια επέλεξε ως σημείο αμήνης το σημείο αυτό. Το μεσημέρι, ο εναπομείνας αξιωματικός εφοδιασμού του Συντάγματος Δωδεκανησίων στο Αμίντεο ανέφερε τηλεφωνικά από το Αμίντεο ότι ήταν ο τελευταίος Έλληνας αξιωματικός μεσημέρι 12 Απριλίου του 1941 που βρίσκεται εντός της πόλης και ότι όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες αξιωματικοί, διοικητές, χωροφυλακοί, φρουραρχείο, επιμελητία είχανε αναχωρήσει για την Κοζάνη. Προσέξτε, εδώ είναι σημαντικό για να μην γίνει κάποια παρανόηση. Είχαν αναχωρήσει από το Αμίντεο οι αρχές, όχι οι ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις που ήταν ανεπτυγμένες βορειότερα στον υποτομέα Κέλης. Και παρά τις έντονες διαμαρτυρίες του αξιωματικού αυτού εφοδιασμού, Άγγλοι αξιωματικοί κατέστρεψαν τα τηλεφωνικά μηχανήματα στην πόλη, αποκόπτοντας έτσι και την επικοινωνία του Συντάγματος Δωδεκανησίων τόσο με το τμήμα στρατιάς Κεντρικής Μακεδονίας, στο οποίο ιεραρχικά υπάγονταν, όσο και με την 20η Ελληνική Μεραρχία. Και το κάναν αυτό την ίδια ώρα που γερμανικά τεθρακισμένα αναπτύχθηκαν στην κορυφογραμμή βορείως και το γερμανικό πυροβολικό άρχισε ήδη να εκτελεί βολές κατά της Κέλης και της ευρύτερης περιοχής. Στη μία το μεσημέρι, ο διοικητής της ελληνικής 21ης ταξιαρχίας κατέγραψε στο ημερολόγιο του φάλαγγες βρετανικού πυροβολικού αυτοκινήτου έλξεως, όπως ονομάζονταν στη στρατιωτική ορολογία, και φορτηγά γεμάτα με υλικό και οπλίτες Άγγλους και λοιπούς να εγκαταλείπουν τα στενά του Κυρλί Δερβέν με κατεύθυνση νοτίως προς την Πτολεμαΐδα. Αυτό συμβαίνει μεταξύ 1 και 2 το μεσημέρι. Και αποδεικνύεται ότι δεν ισχύουν τα γραφόμενα σε ορισμένους από τις αγγλικές επίσημες πηγές ότι δήθεν η σύμπτυξη αυτή άρχισε μόλις στις 5 το απόγευμα της 12ης Απριλίου του 1941. Σύμφωνα μάλιστα με έκθεση του διοικητή του Συντάγματος των Δωδεκανησίων, βεβαιώνεται ότι και οι Αυστραλοί στα αριστερά του, διότι οι Αυστραλιανές δυνάμεις βρίσκονταν αριστερά του τάγματος, του Συντάγματος των Δωδεκανησίων, άρχισαν και αυτές να συμπτύσσονται προς το κλειδί, χωρίς όμως και αυτές να ειδοποιήσουν κανέναν. Αυτό το διαπίστωσε, όπως αναφέρει στο βιβλίο του ο Γεώργιος Καραβίτης, περίπολος που στάλθηκε επί τόπου για να δει τι συμβαίνει. Δεν χωρούσε λοιπόν για τους διοικούντες το Σύνταγμα αυτό και τους Έλληνες γενικότερα στρατιωτικούς καμία αμφιβολία ότι οι Βρετανοί είχαν αρχίσει από την προηγουμένη να συμπτύσσονται και για να διατηρήσουν απλώς τη φυσιογνωμία του μετόπου άφηναν ελαφρούς σχηματισμούς προκαλύψεως που κι αυτοί όμως νωρίς το μεσημέρι άρχισαν να συμπτύσσονται. Στις 2 όμως το μεσημέρι, και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε γιατί και αυτοί υπήρξαν θύματα της ατυχούς στρατηγικής του Ουίλσον, το τμήμα των Αυστραλών, το 2-8 τάγμα πεζικού, κρατούσε ακόμη ηρωικά τις θέσεις του, αν και το αριστερό του άκρο
στα δυτικά είχε συμπτυχθεί λόγω της έντονης πίεσης των Γερμανών και της άτακτης υποχώρησης των Άγγλων ανιχνευτών στο εσωτερικό της Στενοπού. Και εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι οι Άγγλοι, το μηχανοκίνητο τάγμα ανιχνευτών των Άγγλων, παρότι υποχώρησε και δημιούργησε το ρήγμα, και αυτό το γεωγραφικά θα μπορούσαμε να το περιγράψουμε σαν ένα δόντι που έμπαινε μέσα στις συμμαχικές δυνάμεις, στο εσωτερικό της Στενοπού, σε βάθος 4 χιλιόμετρων πιο πίσω, αποφάσισε να ανασυνταχθεί επάνω στην οδό. Κάποια όμως από τα πυροβόλα του 2-1 Αυστραλιανού Συντάγματος Αντιαρματικών μείναν χωρίς προστασία και εγκαταλείφθηκαν, πέσαν στα χέρια των εχθρών, και αφού υπήρξε αυτή η άτακτη υποχώρηση των Άγγλων ανιχνευτών και το τάγμα των Αυστραλών, το 2-8 Αυστραλιανό τάγμα και το Σύνταγμα των Δωδεκανησίων στα υψώματα που βρίσκονταν, δεν μπορούσαν πλέον να παρέχουν καμία προστασία στη Στενοπό. Από τις 2 δε το μεσημέρι, το γερμανικό πυροβολικό άρχισε συνεχείς και επιτυχείς βολές, καταρχήν κατά του υψώματος 1200, όπου βρίσκονταν και το παρατηρητήριο του πρώτου τάγματος του Συντάγματος των Δωδεκανησίων, και σταδιακά αυξάνονταν τα πυρά, έγιναν πυκνότερα, και στις 3 όλη η τοποθεσία από την επωνομαζόμενη περιοχή εκεί ως Ντελίνσκι Ντόλ μέχρι την κοιλάδα Λέσιστα βαλόταν καταιγιστικά από το γερμανικό πυροβολικό και από τα προωθημένα ως το χωριό Άγιο Αθανάσιο τεθωρακισμένα του. Μέσα σε αυτή την κόλαση πυρός, μέσα σε αυτό το χάος που είχε δημιουργηθεί, στις 2 το μεσημέρι, τελικά εδέησαν οι Βρετανοί, λόγω, όπως αναφέρουν, δυσμενούς τροπής της μάχης στο Κιλί Δερβέν, να αποφασίσουν οι διοικούντες τη σύμπτυξη. Αλλά πώς? Ανακοίνωσαν σύμπτυξη στις 7 το απόγευμα προς τις ελληνικές δυνάμεις. Και ότι ήθελαν μέχρι τότε η οδός Αμιντέου Πτολεμαΐδος να τεθεί στην αποκλειστική χρήση των μηχανοκίνητων δυνάμεών τους, και ότι το υπό τις διαταγές του Σύνταγμα Δωδεκανησίων δεν μπορούσαν να το καλύψουν με οχήματα όπως του είχαν υποσχεθεί, και δεν θα διέθεταν οχήματα για τη διευκόλυνση της σύμπτυξής του. Υπήρξε ένα παρασκήνιο παρεμβάσεων του Τμήματος Στρατιάς Κεντρικής Μακεδονίας, στο οποίο υπαγότανε το Σύνταγμα Δωδεκανησίων, το οποίο τηλεφωνικά επικοινώνησε με το Γενικό Στρατηγείο. Υπήρξε παρέμβαση προσωπικά του ίδιου του Παπάγου προς τους Βρετανούς και στον Ουίλσον να πιστούν τελικά οι Βρετανοί, αφενός να κρατήσουν περισσότερο το Κιλί Δερβέν μέχρι να περάσουν όλες οι συμπτυσσόμενες δυνάμεις από την πεδιάδα του Αμιντέου και οι ελληνικές, και να μην αφαιθούν στη τύχη τους, και αφετέρου να παραχωρήσουν αυτοκίνητα για τη σύνταξη του Συντάγματος Δωδεκανησίων. Παρόλα αυτά, και παρά το γεγονός ότι αν υποχωρούσαν οι Βρετανοί, όπως ήδη όμως είχαν αρχίσει οι Βρετανοί να πράττουν από την προηγουμένη, θα άφηναν μόνες τους ελληνικές δυνάμεις, αλλά όπως προέκυψε και εκ του αποτελέσματος, και αυστραλιανές δυνάμεις, ανυπεράσπιστες στα καταιγιστικά πυρά των Γερμανών, και μάλιστα όταν θα άρχιζαν αυτές οι δυνάμεις τη δική τους υποχώρηση, αυτή δεν θα μπορούσε να είναι συντεταγμένη, διότι θα εγκαταλείπανε τις τοποθεσίες τις οποίες ήταν ανεπτυγμένες και θα ήταν υποχρεωμένες να κατρακυλήσουν μέσα στην πεδιάδα του Αμιντέου χωρίς προστασία, ακάλυπτες στα πυρά του γερμανικού πυροβολικού. Παρά όλα αυτά, η Βρετανική διοίκηση δεν διέθεσε παρά μόνο 40 από τα 150 ετούμενα οχήματα προς τις ελληνικές δυνάμεις, και αυτά καθυστερημένα έφτασαν μέχρι το χωριό Σωτήρας, πολύ νοτιότερα από εκεί που ήταν ανεπτυγμένες οι δυνάμεις του Συντάγματος Δωδεκανησίων και του Τμήματος Στρατιάς Κεντρικής Μακεδονίας. Έχουμε
και το 2-4 Αυστραλιανό τάγμα πεζικού όμως. Που και αυτό δεν ειδοποιήθηκε και αυτό καταγράφεται επίσημα στις ιστορικές καταγραφές και των Βρετανών για τη σύμπτυξη. Λόγω της καταστροφής που σας ανέφερα προηγουμένως των τηλεφωνικών επικοινωνιών. Και αυτό αναγκάστηκε αργότερα να αρχίσει την υποχώρηση, αναφέρεται σε βρετανικές πηγές, ότι το 2-4 τάγμα πεζικού, το οποίο είχε ευθύνης ζώνη την γεωγραφική περιοχή που ονομάζεται Μάλα Ρέκα και βρίσκεται δυτικά των στενών, νότιο-δυτικά των στενών, και είναι ευρύτερη περιοχή του χωριού Ξινού Νερού, το 2-4 λοιπόν, λόγω της διακοπής των επικοινωνιών και της μη επικοινωνίας του με την διοίκηση των Βρετανών, παρά το ότι καταγράφεται στις επίσημες πηγές ότι άρχισε να υποχωρεί στις 5 το απόγευμα, αυτό προκύπτει ότι δεν είναι αληθές. Το 2-4 τάγμα πεζικού των Αυστραλών υποχώρησε από τις 2.30 το μεσημέρι μέχρι και τις 4 το απόγευμα το αργότερο. Αφού ο διοικητής ο ίδιος της 21ης Ταξιαρχίας Πεζικού των Ελλήνων αναφέρει γραπτός ότι παρατήρησε πολυοάριθμες ομάδες Αυστραλών από αυτόν τον τομέα να κατευθύνονται από την περιοχή Μάλα Ρέκα στο Ξινό Νερό. Άρα η υποχώρηση είχε ήδη αρχίσει. Στις 3 το μεσημέρι όλη η τοποθεσία από την περιοχή της Κέλης που βαλόταν, όπως σας είπα προηγουμένως, καταιγιστικά από το γερμανικό πυροβολικό μέχρι και το Αμίντιο είχε μετατραπεί σε κόλαση πυρός. Και τελικά στις 3:40 το μεσημέρι ήρθε στον υποτομέα Κέλης, όπου τον είχαν αναλάβει να τον διατηρούν οι ελληνικές δυνάμεις, επιτέλους ήρθε η διαταγή του διοικούντος στρατηγού, την δύναμη Μακέι, του στρατηγού Μακέι, για άμεση σύμπτυξη. Εκείνη τη στιγμή, αμέσως. Δηλαδή, παρότι φαίνεται ότι είχαν εκδώσει μία διαταγή ήδη νωρίτερα, που έλεγε για σύμπτυξη των Ελλήνων στις 7, αφού πρώτα κατόρθωναν να αποχωρήσουν οι βρετανικές δυνάμεις όλες και οι συμμαχικές, όσες ειδοποιήθηκαν, διότι όπως σας είπα οι Αυστραλιανές, ειδικά οι 2-8 και οι 2-4, δεν ειδοποιήθηκαν, θέλανε τώρα ξαφνικά να αρχίσει αμέσως η σύμπτυξη στις 3:40. Άλλη δηλαδή μια καταστροφική ενέργεια που από στρατηγικής λογικής δεν στέκει πουθενά. Γιατί όπως λένε οι εμπειρικοί και οι ειδικοί στρατιωτικοί, αν υποθέταμε, και γράφεται και στο βιβλίο του Γιώργου Καραβίτη, ότι λόγω της διαρκώς επιδεινούμενης κατάστασης εκδόθηκε νεότερη διαταγή που διέταζε αμέσως να συμπτυχθούν όλοι, πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό χωρίς καταστροφικές συνέπειες για τις ελληνικές δυνάμεις στα στενά, αλλά και για τις Αυστραλιανές? Πώς δηλαδή διέταξαν οι Βρετανοί να συμπτυχθούν μέσα σε 2,5 ώρες ένας τόσο μεγάλος αριθμός στρατιωτών και δυνάμεων, ανεπτυγμένων να φανταστείτε σε ένα δύσβατο έδαφος, απόκρημνο, χωρίς μέσα και δεύτερες γραμμές αμήνης και χωρίς υποστήριξη από τις εφεδρίες του βρετανικού πυροβολικού? Το αποτέλεσμα αυτής της διαταγής: να επιταθεί το χάος και η παιδινή πυροβολαρχία των ελληνικών τμήματων που αντέστη ηρωικώς τις πρώτες ώρες της γερμανικής επίθεσης διατάχθηκε ομά να καταστρέψει επιτόπου όλα τα πυροβόλα της. Και το δε σύνταγμα Δωδεκανησίων, και αυτό επειδή δεν παραχωρήθηκαν τα οχήματα που ζήτησε και δεν είχε την κάλυψη που εγγυούνταν όλες τις προηγούμενες μέρες οι Βρετανοί, αναγκάστηκε να καταστρέψει επιτόπου όλο το πολεμικό του υλικό. Γιατί αυτό δεν μπορούσε να μεταφερθεί ούτε με τα κτίνη, τα ζώα δηλαδή, ούτε με τα ελάχιστα αυτοκίνητα.
Θα σας πω για να το μάθει ο Ντουνιάς το τραγούδι της λεβέντικης γενιάς που το φέρνει ο αγέρας με τον πόνο της προγέρας και που κρύβει τον καημό της λευτεριάς το τραγούδι της τρανής παλικαριάς που το λέει στα κορφοβούνια ο βοριάς και τ' αντίλαλουν οι λόγγοι πέρα από το Μεσολόγγι κι απ' το Σούλιο στο χάνι της γραβιάς. Η Ελλάδα είναι από το Θεό σταλμένη. Η Ελλάδα μας ποτέ της δεν πεθαίνει. Τραγούδι που οι στροφές του οι παλιές φτάναν μέχρι τις ψηλές αητοφωλιές κι έτσι οι αητοί μαθαίναν πολεμώντας πως πεθαίναν παλικάρια σε βουνά κι ακρογιαλιές το τραγούδι που να θάνατη πνοή που το λέγαν σαν γλεντούσαν κι οι θεοί που την νίκη ενός αγώνα περακεί στο μαραθώνα διηγέται να ζηλεύουν οι λαοί. Η Ελλάδα μας η χιλιοδοξασμένη. Η Ελλάδα μας η τόσο αδικημένη. Η Ελλάδα μας είναι τόσο αδικημένη. Τι γίνεται όλο αυτό το διάστημα από πλευράς Αυστραλών? Οι Αυστραλοί του 2-8 τάγματος πεζικού βρίσκονται ακόμη καθυλωμένοι στις θέσεις τους. Αυτό το συμβάν δεν ακυρώνει τη διαπίστωση ότι ο κύριος όγκος του Βρετανικού εκστρατευτικού σώματος είχε αρχίσει την υποχώρηση από την προηγουμένη και άφηνε μόνο ελαφρές δυνάμεις για να μην αλλοιωθεί η διαμόρφωση του μετόπου και να μην καταλάβουν οι υπόλοιποι ότι έχει αρχίσει η υποχώρηση. Η Βρετανική άμυνα αναμφίβολα είχε καταρρεύσει. Το 2-8 όμως κρατούσε τις θέσεις του, διότι πρώτον δεν το ενημέρωσε κανείς ότι άρχισε η υποχώρηση λόγω και της διακοπής των επικοινωνιών και μάλιστα το 2-8 βρέθηκε εκτεθειμένο και από τα ανατολικά και από τα δυτικά. Η ολοσχερής εξόντωση του συντάγματος των Δωδεκανησίων που βρίσκονταν δίπλα στο 2-8 αποφεύχθηκε μόνο και μόνο διότι οι Γερμανοί κάνανε μια στρατηγική κίνηση ωφέλιμη για τους Δωδεκανήσιους αλλά που κανονικά δεν θα την έκανε ένας επιτιθέμενος. Δεν έκαναν επίθεση κατά των θέσεων του συντάγματος Δωδεκανησίων, ίσως γιατί δεν είχαν λόγο να διακινδυνεύσουν επίθεση κατά των επανδρομένων ελληνικών θέσεων, οι οποίες όμως βρίσκονταν στην περιοχή της Κέλης, όπως σας είπα, και δεν αποτελούσαν το κύριο στόχο τους. Ο κύριος στόχος τους ήταν να ανοίξουν τα στενά, και τα στενά τα κρατούσαν οι Βρετανικές και Αυστραλιανές και Νεοζηλανδικές δυνάμεις, και τα στενά είχαν αρχίσει ήδη να καταραίουν. Κάνανε κάποιες βολές πυροβολικού κατά των θέσεων των Δωδεκανησίων για να τους καθυλώσουν και να μην εξαπολύσουν κάποια αντεπίθεση.
Και όποιες απώλειες είχε το Σύνταγμα Δωδεκανησίων, όπως προκύπτει από τις έρευνες, τις είχε μόνον κατά τη σύμπτυξη και εξαιτίας αυτής της απόφασης των Γερμανών ήταν ελάχιστες και περιορίστηκαν στο προσωπικό των τμήματων εφοδιασμού και διοίκησης που βρίσκονταν στην περιοχή της Κέλης. Όπως είπαμε προηγουμένως, το 2-8 είχε παραμείνει στις θέσεις του και αμήνονταν ηρωικά. Κανένας δεν το ειδοποίησε. Και το 2-4 όμως, που αναφέρεται στις επίσημες πηγές ότι διατάχθηκε να συμπτυχθεί στις 5, είχε ήδη συμπτυχθεί ως τις 4. Η σύμπτυξη του 2-4 έγινε προς το ξινό νερό από τις 2,5 ως τις 4. Και αυτή η σύμπτυξη επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι ο διοικητής πάλι της 21ης Ταξιαρχίας Πεζικού κατέγραψε στα ημερολόγια του ότι η Βρετανική πυροβολαρχία που βρίσκονταν στο χωριό Παιδινό εκτέλεσε βολή με ασυνήθιστη, μάλιστα όπως αναφέρεται, ταχυβολία κατά των υψωμάτων της Μάλα Ρέκα που ήταν η έδρα του 2-4. Εδώ αναφύονται δύο μεγάλα ερωτηματικά. Πρώτον, πώς είναι δυνατόν πυροβολαρχία Βρετανική να διαπιστώνουμε ότι εκτελεί ταχεία βολή κατά θέσεων που ακόμη υποτίθεται τις κρατούν Αυστραλοί στις 5. Άρα, στις 5 δεν υπήρχαν Αυστραλοί εκεί. Και δεύτερον, επειδή ακριβώς αυτή η πυροβολαρχία η Βρετανική έκανε αυτή τη διαδικασία της βολής και αμέσως άρχισε ταχύτατα να συμπτύσσεται. Το δεύτερο ερώτημα που προκύπτει είναι πώς είναι δυνατόν να υπάρχει η εξής παράδοξη εικόνα στις επίσημες πηγές και στα επίσημα βρετανικά ή άλλα κείμενα ξένα. Απομακρυσμένες βρετανικές δυνάμεις στο Παιδινό, όπως η πυροβολαρχία, να τρέπονται αμέσως σε άτακτη φυγή, ενώ οι υποτιθέμενα επί του μετόπου ευρισκόμενοι Αυστραλοί του 2-4 μάχονται ακόμη στις θέσεις τους. Δεν μπορεί να συνέβει χρονικά αυτό το πράγμα. Προφανώς είχαν συμπτυχθεί νωρίτερα. Φτάνουμε λοιπόν στις 5.30 το απόγευμα της μέρας αυτής, όπου πλέον οι γερμανικές δυνάμεις είναι ασυγκράτητες. Η περιοχή δε του Αμιντέου, όπως αναφέρεται σε μία πηγή, το αναφέρω στη γλώσσα εκείνη, την αρχαΐζουσα, κατεκλείζεται υπό εχθρικών πυρών και με το λίγον μετεβάλλεται η σκόλαση πυρός και σιδήρου. Ακόμη και οι ίδιοι οι Γερμανοί δεν μπορούσαν να πιστέψουν, δεν πίστευαν στα μάτια τους, ότι στις πλαγιές των υψωμάτων των απόκριμνων των στενών του κλειδίου, και πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι το πέρασμα του κλειδίου είχε τότε περίπου 100 με 500 μέτρα πλάτος και πρόκειται για ένα φαράγγι με απότεμες και άδενδρες πλευρές, μέχρι και σήμερα άδενδρες, οι οποίες στο μέγιστο ύψος τους φτάνουν και τα 1000 μέτρα ύψος. Λοιπόν, οι Γερμανοί δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι κατά την επίθεσή τους τα γερμανικά τεθωρακισμένα και αυτοκινούμενα πυροβόλα μπορούσαν να ανεβαίνουν στις απότομες αυτές πλαγιές και να υποχρεώνουν τους πάντες σε άτακτη υποχώρηση. Οι δε απώλειες των Αυστραλών θα ήταν ακόμη βαρύτερες εάν ηρωικά το 2-1 σύνταγμα αντιαρματικών και το δεύτερο βασιλικό σύνταγμα του Βρετανικού πυροβολικού δεν διατηρούσαν τελικά τις θέσεις τους στο κέντρο των στενών, στη μέση περίπου, μέχρι να τους πλησιάσουν οι Γερμανοί στα 400 μόλις μέτρα, όπως αναφέρεται από τον Γεώργιο Καραβίτη. Το 2-8, τάγμα πεζικού των Αυστραλών, υπέστη βαρύτατες απώλειες. Καταστράφηκε ως μάχημη μονάδα εξαιτίας της απρονοησίας του Ίλσον. Και μετά την υποχώρησή του αναφέρεται ότι διέθετε μόλις 250 σόους άντρες,
από τους οποίους μόνον οι 50 ήταν οπλισμένοι. Και αυτό διαπιστώθηκε όταν κατήλθαν τελικά με τα κόπων και βασάνων από τα στενά και προσπάθησαν κακήν κακώς να μετρηθούν και να αναδιοργανωθούν εντός του χωριού Ροδόνας της περιοχής. Δίπλα στο Ξινό Νερό βρίσκεται αυτό το χωριό. Στη πορεία, στις 6 το απόγευμα αυτής της μέρας, και ενώ πλέον είχαν πέσει τα στενά, ακόμη και το 1,88 τάγμα πεζικού των ελληνικών δυνάμεων, που επέζησε από την κεραυνοβόλα γερμανική επίθεση, είχε υποστεί ανεπανόρθωτα πλήγματα και τεράστιες καταστροφές. Γιατί είχαν συλληφθεί εχμάλωτοι πολλοί από τους οπλίτες του, άλλοι δε είχαν διασκορπιστεί στη δασόδη περιοχή του Ξινού Νερού που ονομάζεται Ραντόση, ενώ ο διοικητής του συντάγματος αυτού σκοτώθηκε επιχειρώντας αντεπίθεση. Οι γερμανικές δυνάμεις περνούσανε πλέον ανεμπόδιστες στις 6 το απόγευμα από το εγκαταλειμμένο στενό του Κυρλίδερβεν. Και για να μπορέσουν οι Βρετανοί να περισσώσουν ό,τι μπορούσαν πλέον από τη γραμμή μετόπου, επιτέλους εδέησαν οι εφεδρίες και απέκρουσαν τη γερμανική επίθεση επολίγων, γιατί υπήρξε συντονισμένη δράση του βρετανικού πυροβολικού και των τεθωρακισμένων τα οποία είχα αναφέρει προηγουμένως και τα οποία έδωσαν τη μοναδική αρματομαχία κατά τη γερμανική εισβολή εντός ελληνικού εδάφους. Γιατί κατά τα άλλα, όπως και πάλι αναφέρεται από τον Γεώργιο Καραβίτη, η τεθωρακισμένη βρετανική ταξιαρχία ήλθε στην Ελλάδα και απήλθε άκαπνη. Έκτοτε μπορείτε να φανταστείτε εικόνες χάους. Το Σύνταγμα Δωδεκανησίων χάθηκε ως μάχημο κομμάτι του ελληνικού στρατού, διότι δεν παρελήφθη το υλικό που είχε, εγκαταλείφθηκε ο οπλισμός του κακήν κακός, δεν χορηγήθηκαν τα μέσα για την υποχώρηση που είχαν εγγυηθεί οι Βρετανοί και δεν έφταναν όλα αυτά. Είχαμε και απώλειες, από ό,τι έμαθα από τις αφηγήσεις των γερόντων, αλλά και από τις πηγές, μεταξύ των Ελλήνων στρατιωτών εξαιτίας της απρονοησίας πάλι των Βρετανών. Γιατί, όπως σας είπα, και τότε, όπως και σήμερα, είχαμε πολύ βαρύ χειμώνα εκείνη την περίοδο και το έδαφος ήταν λασπόδες. Οι συνεχείς βροχοπτώσεις των ημερών που είχαν προηγηθεί και το λιώσιμο των χιονιών και των πάγων είχαν πλημμυρίσει όλα τα ρέματα της περιοχής. Και η περιοχή διαθέτει ρέματα και βάλτους. Και οι Βρετανοί, για να επιβραδύνουν αυτή τη γερμανική προέλαση, τι κάναν, ανατείναζαν τις γέφυρες. Σε μια τέτοια προσπάθεια να ανατινάξουν γέφυρες και γεφυράκια κοιτώντας μόνο τον εαυτό τους, ανατείναξαν γέφυρα όταν διερχόταν η φάλαγγα του πρώτου τάγματος του συντάγματος των Δωδεκανησίων, με αποτέλεσμα να παρασυρθούν από το ορμητικό ρεύμα, τα όπλα, τα μεταφορικά κτίνη, ακόμη και άντρες μιας δημιουργίας πολυβόλων, οι οποίοι έπεσαν νεκροί και άλλοι τραυματίστηκαν. Ό,τι διασώθηκε από το 2-8 τάγμα πεζικού των Αυστραλών και συγκεντρώθηκε στο χωριό Ροδόνας, όπως είπαμε, όπως και ό,τι διασώθηκε από τις ελληνικές δυνάμεις που κακήν κακώς συγκεντρώθηκαν στο χωριό Σωτήρας και εκεί τα ελάχιστα οχήματα που παραχώρησαν οι Βρετανοί τους παρελάμβαναν, μπόρεσε να διεκπεραιωθεί προς νότο ατάκτος, διότι κανένας δεν ενημέρωνε τις δυνάμεις τις ελληνικές που τις παρελάμβαναν πού τους πηγαίνουν. Και έτσι άλλους τους μετέφεραν στην Πτολεμαϊδα, άλλους τους πήγαν στη Κοζάνη, άλλους τους πήγαιναν στα Γρεβενά, άλλους τους πήγαιναν στη Σάτιστα, μερικοί βρέθηκαν στη Καλαμπάκια και κάποιοι κατέληξαν στη Λάρισα. Υπήρξαν δε και μάχημοι Έλληνες οπλίτες που σε αυτή τη συνθήκη χάους
καταγόμενοι από χωριά της περιοχής, εγκατέλειψαν και πήγαν στις οικίες τους. Έτσι, βαρύτατα επλήγησαν και το 28 Αυστραλιανό Τάγμα Πεζικού και το Σύνταγμα Δωδεκανησίων εξαιτίας της πλήρους οργανικής αποσύνθεσης που προκάλεσαν οι αποφάσεις του Ουίλσον, οι οποίες σε τίποτα δεν βοήθησαν την επιδιωκόμενη καθυστέρηση των γερμανικών δυνάμεων όσο το δυνατόν περισσότερο στην περιοχή και αντιθέτως οδήγησαν στην καταστροφή μάχημων μονάδων, στην απώλεια ζωής πολλών ανδρών και στην απώλεια μεγάλου μέρους πολεμικού υλικού, τα οποία θα ήταν πολύτιμα στον μετέπειτα αγώνα και νοτιότερα και στην Αφρική, όταν αποχώρησαν και οι ελληνικές δυνάμεις με τη γερμανική κατοχή, και αν είχε δεχτεί έγκαιρα στις 8 Απριλίου τις εισηγήσεις του Τμήματος Στρατιάς Κεντρικής Μακεδονίας ο Ουίλσον και είχαν αναπτυχθεί στη γραμμή Σινιάτσι-Κοβούρινος, πολύ περισσότερο αποτελεσματική άμυνα θα είχαν αντιτάξει, πολύ περισσότερο θα είχαν καθυστερήσει τους Γερμανούς και προσέξτε, μιλάω για καθυστέρηση, διότι ο στόχος των συμμάχων ήταν να καθυστερήσει η γερμανική προέλαση για να μπορέσουν να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις τους στη Βόρεια Αφρική. Αυτό προκύπτει και από έγγραφα του ίδιου του Τσόρτσιλ. Αλλά η προσπάθεια ήταν να καθυστερήσουν τους Γερμανούς. Δεν υπήρχε και κανείς λογικός άνθρωπος δεν μπορεί να υποστηρίξει ότι ό,τι και να γινόταν τότε, με όποια μορφή και αν είχε η αμυντική διάταξη των συμμαχικών δυνάμεων, θα μπορούσαν να συγκρατήσουν τελικά τους Γερμανούς και να μην καταληφθεί η χώρα. Η χώρα θα είχε καταληφθεί. Ο στρατηγικός στόχος ήταν να καθυστερήσουν την κατάληψη, πράγμα που ο Ουίλσον όχι μόνο δεν το επέτυχε, αλλά οδήγησε και σε τρομακτικές απώλειες με την στρατηγική του. Πέραν όλων αυτών, θα πρέπει να πούμε και μερικά πράγματα για για τις δυνάμεις των Γερμανών. Όπως σας είπα και πριν, αυτή η δύναμη που ανέλαβε τη διάνοιξη της στενοπού κλειδίου από την πλευρά των Γερμανών ανήκε στο 40ο σώμα τεθωρακισμένων, το 40ο Panzer Corps όπως ονομαζότανε, το οποίο είχε προωθηθεί από το μοναστήρι για να καταλάβει καταρχήν τη Φλόρινα, πράγμα που το είχε κάνει όπως είπαμε προηγουμένως και είχε καταλάβει μέχρι και τη Βέβη στις 11 Απριλίου. Τμήμα αυτού του σώματος τεθωρακισμένων των Γερμανών ήταν η πρώτη μεραρχία SS Adolf Hitler, η οποία βρίσκονταν υπό τη διοίκηση του Σεπ Ντίτριχ και είχε και την υποστήριξη της 9ης μεραρχίας των τεθωρακισμένων των Γερμανών. Οι επιτιθέμενοι Γερμανοί είχαν αναθέσει σε μια ομάδα υπό τον Fritz Witt τη διάνοιξη της στενοπού. Ο ταγματάρχης Fritz Witt οδήγησε πράγματι την ομάδα μάχης των SS, η οποία, όπως είπαμε, επιτέθηκε στο πέρασμα και η οποία αποτελούνταν από 2 τάγματα πεζικού, 2 αποσπάσματα ελαφρού πεζικού, 1 απόσπασμα βαρέως πεζικού, 3 αντιαρματικά αποσπάσματα, 2 αποσπάσματα μηχανικού, 1 λόχο ελαφρών οβιδοβόλων κλπ. Υποστηριζόταν δε από αριθμό αυτοκινούμενων πυροβόλων των 75 mm, τα οποία ονομάστηκαν από το συμμαχικό πεζικό τάγκς. Ο Fritz Witt πέτυχε το στόχο του. Τα στενά έπεσαν. Ήταν όμως μια μαύρη ημέρα και για τον ίδιο, διότι κατά τη μάχη αυτή έχασε τον αδερφό του, που ήταν και αυτός μέλος της μεραρχίας SS Adolf Hitler, το όχημα του οποίου χτυπήθηκε από νάρκη κατά τη διάρκεια της μάχης. Υπάρχει και μια μαρτυρία ότι ο υπολοχαγός των Γερμανών, Gerd Place, αρχηγός της δημιρίας, της οποίας οι άνδρες είχαν κατορθώσει να καταλάβουν το ψηλότερο σημείο, παρασημοφορήθηκε με την ανώτερη τιμή που δίδονταν τότε
στους Γερμανούς ναζιστές στρατιωτικούς, το Σταυρό των Υποτών του Σιδηρού Σταυρού, όπως παραμεσημοφόρησαν και 14 ακόμη μέλη της ομάδας αυτής. Επίσης θα ήθελα να προσθέσω, βρήκα αναζητώντας και στο ίντερνετ κάποιους χαρακτηριστικούς διαλόγους. Υπάρχει αναφορά σε έναν Αυστραλό ιστορικό, τον Γκάβιν Λόγκ. Αναφέρει ο Αυστραλός ιστορικός ότι στις 2 το μεσημέρι της 12ης Απριλίου ο αντισυνταγματάρχης Τζον Μίτσελ του 2-8 τάγματος πεζικού των Αυστραλών διέταξε μία αντεπίθεση με την οποία μπόρεσε παρά το χάος που είχε προκληθεί με την εισβολή των Γερμανών να ανακαταλάβει ζωτικό έδαφος στην κορυφογραμμή, γεγονός που αποδεικνύει τον ηρωικό τρόπο με τον οποίο αγωνίστηκαν οι Αυστραλοί και οι Νεοζηλανδοί στα στενά, ειδικά οι μετέχοντες στο 2-8. Και ενώ αναφέρει ο ιστορικός αυτός, μετά από 6 ώρες συνεχών συγκρούσεων στο πέρασμα και στις πλαγιές στα ανατολικά, το 2-8 κρατούσε ακόμη τις κορυφές, παρόλο που, όπως είχαμε πει και εμείς, παρόλο που η αριστερή πλευρά του είχε καταρρεύσει. Την ηρωική αυτή αντίσταση που επέδειξαν οι μετέχοντες Αυστραλοί στο 2-8 τάγμα, όπως την είδαμε και στις προηγούμενες μαρτυρίες, θα διαπιστώσουμε ότι η ηρωική αυτή αντίσταση δεν ήταν αποτέλεσμα εντολών άνωθεν. Ήταν αποτέλεσμα δικής τους καταρχήν ηρωικής διαθέσεως και γι' αυτό είναι άξιοι τιμής, αλλά και λόγω της αποκοπής των επικοινωνιών με την διοίκηση του Βρετανικού Εκστρατευτικού Σώματος και με τη διοίκηση της δύναμης Μακέι. Επίσης, υπάρχει πάλι στο ίντερνετ μία μαρτυρία ενός αυτόπτη γερμανού μάρτυρα, του αντισυνταγματάρχη Κουρτ Πάντσερ Μάγερ. Ο Κουρτ Πάντσερ Μάγερ έγραψε αργότερα στο ημερολόγιο του: «Τα βαριά τάγκ σκαρφάλωσαν τις πλαγιές από τον πάτο της κοιλάδας. Παρακολουθούσαμε τα πυροβόλα να προωθούνται εντυπωσιασμένοι. Σκαρφάλωναν ολοένα και ψηλότερα και έπειτα έκαναν μελίσα στη μάχη, έπεσαν μελίσα στη μάχη. Κανείς δεν θεωρούσε δυνατή τη χρήση τους. Όμως τώρα βρίσκονταν εκεί πάνω, παρέχοντας πολύτιμη υποστήριξη στο γερμανικό πεζικό. Εντελώς σοκαρισμένοι από την εντύπωση που τους προκάλεσε ο γερμανικός βομβαρδισμός, Βρετανοί εχμάλωτοι κατέβηκαν από το βουνό». Πιθανώς να αναφέρεται με τον όρο Βρετανοί και σε Αυστραλούς και Νεοζηλανδούς. Και αναφέρει ο ίδιος ο Γερμανός: «Ήταν ψηλοί, δυνατοί άνδρες και τρομεροί αντίπαλοι». Οι Γερμανοί ισχυρίζονται στα έγγραφά τους την κατοχή 480 εχμαλώτων στη Βέβη, με απώλειες 37 νεκρών, 95 τραυματιών και 2 εχμαλώτων. Και αυτό που θα ήθελα να προσθέσουμε εδώ είναι ένα ηρωικό συμβάν που συνέβη κατά την υποχώρηση αυτή, μέσα στα στενά. Όπως είχαν διαταχθεί οι Βρετανικές, Αυστραλιανές και Νεοζηλανδικές δυνάμεις στον υποτομέα Κυρλίδερβεν, που ήταν ο υποτομέας των στενών, ανάμεσα στις δυνάμεις πεζικού είχαν τοποθετήσει τμήματα Νεοζηλανδών πολυβολητών. Οι πολυβολητές αυτοί επέδειξαν, ένας από τους πολυβολητές αυτούς μάλλον, επέδειξε ηρωική αντίσταση μέχρι τέλους. Διότι ενώ όλα είχαν καταρρεύσει και πλέον ουδεμία αντίσταση μπορούσε να προβληθεί στους επελάβνοντες Γερμανούς, ο Νεοζηλανδός αυτός πολυβολητής, στο ύψωμα πάνω στο οποίο ήταν ταγμένος με ένα πολυβόλο, κρατούσε ακόμη τη θέση του μόνος του, πολυβολώντας και σκοτώνοντας δεκάδες Γερμανούς. Προκάλεσε μεγάλη ζημία
όπως μου αφηγούνταν ακόμη και ο παππούς μου. Και όταν τον σκότωσαν αυτόν με την κατάληψη των στενών οι Γερμανοί, μου αφηγούνταν οι παππούδες ότι σε ένα μνημόσυνο που διοργάνωσαν τότε οι κατοχικές δυνάμεις των Γερμανών, παρέστη ταξίαρχος Γερμανός στο μνημόσυνο αυτό για τους ταφέντες εκεί, Γερμανούς πεσόντες, και δίπλα στους Γερμανούς πεσόντες ετάφη από τους Γερμανούς τους ίδιους ο Νεοζηλανδός αυτός ο ηρωικός πολυβολητής, και στον οποίο απέδωσε στρατιωτικές τιμές και χαιρετισμούς και κατέθεσε στεφάνι ο Γερμανός ταξίαρχος από την πλευρά των τότε νικητών. Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο είναι ότι κατά την ελληνική αντίσταση, διότι όπως προκύπτει, μεγαλύτερη η αντίσταση από τη δύναμη αυτή, τη δύναμη Μακέη, προέβαλαν πέραν των Αυστραλών του 2-8 που απεκόπησαν οι Έλληνες εκεί συμμετέχοντες στην άμυνα των στενών και της ευρύτερης περιοχής. Πεσόντες στην ηρωική αυτή μάχη, οι οποίοι πλήρωσαν και ακριβά το τόλμημά τους, είναι και ένας Αυστραλός συνταγματάρχης, ονόματι Πέιπον, ο οποίος τραυματίζεται όμως σοβαρά και δεν φωνεύεται. Φωνεύεται όμως ο συνταγματάρχης Χονδρός, ο γνωστός συνταγματάρχης, ο Έλληνας Χονδρός, ενεργών μετά των συμμάχων, όπως αναφέρεται σε εφημερίδα της εποχής εκείνης, στην Ελληνική Φωνή, συγκεκριμένα της 10ης Νοεμβρίου του 1945, που κάνει ένα ιστορικό αφιέρωμα στην μάχη και αναφέρει τον συνταγματάρχη Χόνδρο, ενεργών, όπως λέει, μετά των συμμάχων εις τα υψώματα Κλειδίου, Φλαμπούρου και Νυμφαίου. Τέλος, θα πρέπει να αναφερθώ και σε ένα περιστατικό που έμαθα μόλις προχθές από αφήγηση γέροντος της περιοχής Ξινού Νερού. Μου ανέφερε ότι κατά την υποχώρηση αυτή, όπου οι Άγγλοι πρώτοι και σχεδόν αμαχητοί αποχώρησαν, αφήνοντας πίσω Έλληνες και Αυστραλούς, στο χωριό Παιδινό ήρθε ο ίδιος σαν αυτόπτης μάρτυρας, παιδί τότε, σε επαφή με 12 φυγάδες Βρετανούς ενός κέντρου διοικήσεως επιμελητίας των Βρετανών, από ό,τι είχε καταλάβει, που βρήκαν καταφύγιο μέσα στις πυκνές καλαμιές του Βάλτου. Οι φυγάδες αυτοί είχαν μαζί τους υλικά που ήθελαν να κρατήσουν μακριά από τα χέρια του εχθρού, όπως και ταμεία και χρήματα της επιμελητίας των Βρετανών. Για να διαφυλάξουν τα χρήματα, παρέδωσαν τα χρήματα σε κάτοικο της περιοχής Αετού, με την ελπίδα ότι αυτός θα τα κρύψει και θα τους κρύψει και τους ίδιους στο σπίτι του, μέχρι να περάσουν οι πρώτες κρίσιμες ώρες και αυτοί να διαφύγουν, μόλις αλλάξει λίγο η κατάσταση, να μπορέσουν να διαφύγουν στην Αγγλία. Παρ' όλα αυτά, ο πονηρός αυτός κάτοικος του Αετού και τα χρήματα μπόρεσε και τα πήρε, και το κυριότερο από ό,τι προκύπτει από την αφήγηση αυτή του κατοίκου του Ξινού Νερού, κατέδωσε τους 12 αυτούς Βρετανούς και Αυστραλούς στις γερμανικές δυνάμεις κατοχής, τους ενημέρωσε ότι βρίσκονται στο σπίτι του, συνελήφθησαν, και οι Γερμανοί, από ό,τι μου μαρτυρεί ο ίδιος, τους εκτέλεσαν σε ένα σημείο που βρίσκεται, αυτή τη στιγμή βρίσκεται, είναι χτισμένο από οικοδομές όμως, στον δρόμο που οδηγεί από το Αμίντεο προς τον Σωτήρα. Τότε η περιοχή εκείνη είχε αμπέλια. Και αναρωτιέμαι, γιατί δεν μπορώ να το γνωρίζω με βεβαιότητα, αν αυτοί οι 12 εκτελεστέντες και ταφέντες σε ομαδικό τάφο, με βάση τη μαρτυρία του κατοίκου, είναι ανάμεσα στους 22 αγνοούμενους που αναζητάτε εσείς με την έρευνά σας. Βάζω
ντούτσε, τη στολή του και τη σκουφιά, την ψηλή του, μ' όλα τα φτερά. Και μια νύχτα με φεγγάρι την Ελλάδα πάει να πάρει, βρε το φουκαρά. Τζολιά μας το λεβέντι βρίσκει στα βουνά και ταράζει τον αφέντη το μακαρονά. Αχ, Τσιανό, θα τρελαθώ, Τσιανό, με τους τσολιάδες ποιος μου είπε να τα βάνω. Ξεκινάει την άλλη μέρα, μα και πάλι ακούει αέρα από το τζολιά. Δρόμο παίρνει και δρομάκι και πηδάει το ποταμάκι, ξέρει τη δουλειά. Τρώει τις σφαίρες σαν χαλάζι από το τζολιά κι όλος στρατηγούς αλλάζει για να βρει δουλειά. Αχ, Τσιανό, θα τρελαθώ, Τσιανό, και στείλε γρήγορα τα μαύρα μου να βάνω. Στέλνει ο νέος Ναπολέον μεραρχίες πιναλέων στο βουνό ψηλά για να βρουν το διάβολο τους και ο στρατός μας εχμαλό τους τσούρμο κουβαλά. Κένταυροι καημένοι, βρε τι τρομερό, μυστικοί ξελιγωμένοι πέφτουν στο νερό. Αχ, Γκράτσι, να μη σε δω, Γκράτσι, γιατί σε κάρβουν αναμένα έχω κάτσι. Τρέχουν σαν τρελοί στους βράχους κι από μας κι από τους συμμάχους τρώνε την κλωτσά. Και χωρίς πολλές κουβέντες μπήκαν Έλληνες λεβέντες μες στην κοριτσά. Μέσα στ' αργυρό καστρό εμπήκε το χακί και σημαία κυματίζει τώρα ελληνική. Αχ, Τσιανό, θα σκοτωθώ, Τσιανό, γιατί σε λίγο και τα τύρανα τα χάνω. Και πάθαν οι καημένοι μεγάλη συμφορά κι η Ρώμη περιμένει και εκείνη τη σειρά. Ραδιο Σύμπαν